Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα σε όλους. Όπως άκουσες ίσως και τον Μπάμπη τον Γλαβίνα, δεν έχουν απλά λυγίσει οι λαμαρίνες. Έχουν καταστραφεί και οι κολόνες του αυτοκινήτου. Θέλω να μου πεις τι βλάβη είναι αυτή και πόσο δύσκολα μπορεί να επισκευαστεί. Και με τι κόστος κυρίως. Ναι, είναι πολύ αρκετά μεγάλη ζημία. Σίγουρα έχω δει παρόμοια αυτοκίνητα, όχι εδώ σε εμάς. Ναι. Σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο που έχει συμβεί εδώ πέρα. Και ό,τι βλέπετε λέει στις φωτογραφίες, τίποτα μπροστά στο να το πιάσεις πραγματικά πώς είναι. Ακριβώς όπως είπε ο φίλος ο Μπάμπης, δεν μπορείς να το καταλάβεις από τη φωτογραφία. Αν δεν το δεις από κοντά, να πάρεις. Όταν έχουν σπάσει οι κολόνες, Στέλιο μου, εξήγησε μου τι διαδικασία κάνετε και πόσο κόπο κάνετε να ξαναφέρετε αυτοκίνητο και αν συμφέρει τελικά να το ξαναφτιάξετε. Ή πόσα χρήματα είναι αυτά. Ναι, αν ένα αυτοκίνητο είναι καινούριο, Χρήστο, δεν μπορείς να το πετάξεις. Σωστά. Χρειάζονται ανταλλακτικά πρώτα απ' όλα και πολλή δουλειά. Και πολλή δουλειά, ε. Το κόστος σίγουρα είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή. Μισή από τα 3.000 και άλλο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 7. Αναλόγως. Το κόστος για να το φτιάξεις έτσι. Πρόσεξε. Ναι. Προσέξτε τι λέει ρε παιδιά εδώ πέρα τώρα στο τέλος. Το κόστος είναι ανάλογα και τη ζημιά από 3 έως 7.000. Απίστευτο. Ναι, ακριβώς. Είναι γιατί καλό να το ασφαλίζουμε και για τα καιρικά φαινόμενα, λοιπόν, Στέλιο. Πιστεύω πως ναι. Θα πρέπει. Βλέπετε τι γίνεται. Ο στόλος των αυτοκινήτων μας πλέον είναι καινούργια αυτοκίνητα. Και όχι φθηνά, θα έλεγα. Ναι. Οπότε, πληρώνοντας λίγα κάθε χρόνο, ή πολλά, κάποια στιγμή που θα συμβεί κάτι άσχημο. Άρα, καταλαβαίνω, Στέλιο, ότι μιλάς για τα καινούργια βεβαίως που αξίζει τον κόπο να τα φτιάξεις. Όταν ένα αυτοκίνητο είναι δεκαετίας, εικοσαετίας και του πεις το αλουνού τώρα θέλω 3 ή 7.000 για να στο φτιάξω, έτσι, λογικά έτσι, θα πάρει καινούργιο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Δεν αξίζει τον κόπο να το φτιάξει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι τόσο συναισθηματικά δεμένος μαζί του που είναι λίγο απίθανο και σπάνιο, θα έλεγα. Μα ήταν η μανία. Κρίμα πάντως στους ανθρώπους. Κρίμα, κρίμα, ειλικρινά κρίμα. Δεν έχω λόγια να πω αυτά. Δηλαδή, ακόμη κι εσείς που είστε τη δουλειά, που θα λέγατε, όχι, θα έχουμε δουλειά, δεν μπορείτε να χαρείτε με ένα τέτοιο θέμα. Αντιθέτως, μάλιστα λέτε. Τόσο κρίμα για τόσο κόσμο. Γιατί είναι 91 αυτοκίνητα, Μπάμπη. Δεν νομίζω συνάδελφος, Χρήστο μου, δεν νομίζω συνάδελφος στην Καστοριά να έχει πει αυτή την κουβέντα που είπες πριν. Μπράβο. Ωραία, θα έχουμε δουλειά. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Σε εμάς τουλάχιστον, εδώ, στον τόπο μας. Ναι. Γιατί όλοι είμαστε γνωστοί. Όλοι είμαστε γνωστοί. Σωστά. Τι να πω, πραγματικά αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή είναι τρομακτικό. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές. Και πολύ δύσκολη αποκατάσταση, γι' αυτό και στοιχίζει τόσο πολύ. Δηλαδή είναι ότι πρέπει να βάλεις πολλά ανταλλακτικά. Οι λαμαρίνες δεν έρχονται όταν βουλιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν να πέφταν πέτρες πάνω, κοτρώνες με μεγάλη δύναμη. Έτσι ακριβώς. Απίστευτο. Έτσι ακριβώς. Κρίμα. Απίστευτο. Κρίμα. Κρίμα. Λοιπόν, Στέλιο μου, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι ακόμη για αυτές τις υποθέσεις. Καλό είναι το λες να ασφαλιζόμαστε και για καιρικά φαινόμενα. Ναι, πιστεύω πως ναι, πρέπει να ασχολούμαστε με τα αυτοκίνητά μας. Όλοι ξέρω ότι όταν πάμε να κάνουμε μια ασφάλεια, βάζουμε ίσως τα πλέον απαραίτητα βαριά την οδική βοήθεια. Μπας και μείνουμε πουθενά. Έτσι. Και μέχρι εκεί. Αλλά βλέπετε τι μπορεί να συμβεί πραγματικά μέσα σε λίγα λεπτά. Γιατί όλο αυτό κράτησε, δεν κράτησε ένα τέταρτο. Έτσι ακριβώς. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και δεν υπάρχουν λόγια να πω κάτι πραγματικά, άλλο. Πραγματικά, Στέλιο. Λοιπόν. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα και πάλι. Να σε καλά. Να σε καλά. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.